Διαρκώς πτωτική είναι η πορεία κρουσμάτων, θανάτων και λοιπών θυκτών στην Ελλάδα από την πανδημία. Ένα νεκρό, 10 κρούσματα και 24 διασωληνωμένους κατά την τακτική ενημέρωση της 5ης ανακοίνωσαν οι ελληνικές αρχές. Τα μέλη της Επιτροπής ρωτήθηκαν για το φλέγον θέμα της επιστροφής μεγάλου αριθμού μαθητών στα Θρανία από τη Δευτέρα, σε συνάρτηση με το αν υπάρχει μέλος της οικογενείας που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Η τοποθέτηση των αρμοδίων ήταν σαφής. Δεν περιοριζόταν μόνο στο σχολείο, αφορούσε την ευρύτερη κοινωνική συμπεριφορά και την έννοια της ατομικής ευθύνης. Αυτή τη στιγμή η σημασία που δίνουμε περισσότερο είναι στην προστασία της ευπαθής ομάδας, στη συνέχιση της μάθησης, στην προστασία και της ψυχικής υγείας βέβαια του παιδιού μέσα από την κοινωνική επαφή στο σχολείο, εφόσον κινδυνεύει λιγότερο, αλλά δεν θέλουμε με αυτό τον τρόπο να αυξήσουμε τον κίνδυνο για μια ευπαθή ομάδα που είναι στο σπίτι. Άρα ναι, αν ήμουν εγώ σε κάποια από αυτές τις ευπαθείς ομάδες, θα πρόσεχα διπλά και τις επαφές μου όχι μόνο στο σχολείο αλλά και εκτός σχολείου, γιατί είμαι σίγουρος ότι λιγάκι έχει ξεπέσει το όλο θέμα της προσοχής από την προσοχή μας και θα το κοίταζα σε όλη του τη διάσταση, σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής μου ζωής και φυσικά και στο σχολείο.